Ο πόλεμο των μπαλονιών ξεκίνησε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, καθώ ένα ακόμα κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε αυτή τη φορά στη Λατινική Αμερική, όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνα στον ΗΠΑ. Όλο αυτό μία ημέρα μετά τον εντοπισμό ενό τέτοιου μπαλονιού στον Αμερικανικό Εναέριο χώρο, και οι αντιδράσει είναι ήδη μεγάλε με άλλου να μιλούν για ανικανότητα τη Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν είναι λίγε οι φωνέ που κάνουν λόγο για εσκεμμένη άφεση τη πτήση του, προκειμένου να ενταθούν οι σχέσει των δύο χωρών από το βαθύ κράτο. Ο εκπρόσωπο του Πενταγώνου δήλωσε πω υπάρχουν αναφορέ για ένα μπαλόνι που πετά πάνω από τη Λατινική Αμερική και θεωρούν ότι πρόκειται για ακόμη ένα κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι. Από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών τη Κίνα χαρακτήρισε ατύχημα την είσοδο αερόπλαιου στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, αποδίδοντά το σε λόγου ανωτέρα βία. Παράλληλα, κατηγόρησε πολιτικού και μέσα ενημέρωση στι ΗΠΑ ότι εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για να δυσφημίσουν το Πεκίνο ο Υπουργό Εξωτερικών των ΙΠΑΛΦΑ, Άντωνι Μπλίνκεν, μίλησε τηλεφωνικά με τον Κινέζο ομόλογό του για να τον ενημερώσει σχετικά με την αναβολή τη επίσκεψή του στην Κίνα, κάνοντα λόγο για ανεύθυνη ενέργεια και ξεκάθαρη παραβίαση τη κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πεκίνο εξέφρασε τη λύπη του για αυτή την ακούσια είσοδο του μπαλονιού στον Αμερικανικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντα ότι εξυπηρετεί ερευνητικού σκοπού, κατά κύριο λόγο μετεωρολογικού,